Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χαρτζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Πολυμετηρίου, και για την ενέργεια να συνεισφέρει και να συνδιοργανώσει αυτή την ημερίδα με την ΕΠΑΠ και για την προσφορά της αίθουσας. Τον κύριο Μπούρλο για την παρουσία του και για τις πληροφορίες που θα μας δώσει. Και τον κύριο Γκούμα, που όπως όλοι ξέρετε είναι ο χωροτεχνικός και της Ομοσπονδίας και της ΕΠΑΠ, ξέρει όλες τις λεπτομέρειες του κλάδου και μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ασπιώτη από τον ΟΠΑΠ που ήρθε να ακούσει όλα αυτά που έχουν να πούν οι πράκτορες σε σχέση με το φορολογικό τους ασφαλιστικό τους. Είναι μια ενέργεια που έχουμε μεταφέρει στον ΟΠΑΠ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι θα πρέπει να ασχοληθεί και να κοιτάξει λιγάκι όλες τις πτυχές του πρακτορείου, όχι μόνο τα έσοδα, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και τα έξοδα που δημιουργούνται από τον τρόπο λειτουργίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τον πρόεδρο της ΑΧΑΙΑΣ για την τιμή μας κάνει που αποδέχτηκε την πρόσκληση της ΕΠΑΠ, τους συναδέλφους από την ΕΒΙΑ που ήρθαν και αυτοί να παρακολουθήσουν τη μερίδα μας. Και θα θέλαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα μεταφέρονται στους συναδέλφους. Και αν και κάποια άλλα σωματεία θέλουν να διοργανώσουν ανάλογες εκδηλώσεις, θα είμαστε ευτυχείς να προσφέρουμε ό,τι υπηρεσία μπορούμε και να τους βοηθήσουμε να διοργανώσουν. Ευχόμαι να έχουμε μια καλή συζήτηση και ξανά ευχαριστώ πάλι τους καλεσμένους μας.